σας! Γεια σας! Τι μου κάνετε! Καλά είμαστε! Παιδιά, είναι το πρώτο nail μας του 2018 και έχω καλεσμένη! Έπρεπε να συμβεί αυτό, πιστεύω, Δανάη μου. Ναι, δεν τη έχω δείξει ποτέ έτσι. Πάντα ήταν το χέρι σου. Ναι, όντως. Δεν γίνεται. Πάντα το χέρι μου έχει γίνει διάσημο στο κανάλι Black Velour. Σήμερα λέω να σου κάνω ένα τάραντο όπως σου έκανα και πέρυσι. Απλά φέτος θα είναι λίγο πιο. Φάνκι. Πιο έτσι, λίγο γκλιτερωτό, λίγο πιο. Δεν ξέρω, μήνυμα. Και γκλιτερωτό ήταν. Ναι, ρε παιδί, μάλλον τώρα θα δει. Θα μπει ένα κόκκινο πράγμα πάνω στο Δανάη. Εδώ να βάλετε ένα πλάνο, το περσινό μου μύχη. Εδώ. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Είναι tradition, δηλαδή, να κάνουμε ταρανδό στα νύχια μου. Όχι. Απλά έτυχε να κάνουμε ταρανδό. Και φέτος. Λοιπόν, σήμερα θα βάλω το 802 που είναι το extend base. Και είναι και για βάση και κάνει πολλά άλλα τα οποία μπορώ να σας τα δείξω σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, μετά θα χρειαστούμε το 181, το spicy salsa. Δες λίγο εδώ κουκλίτσα μου τι έχει να γίνει. Κουκλίτσα μου, δεν μπορώ να περιμένω. Τέλεια. Μετά θα χρειαστούμε το 029 το espresso. Το 075 το stylish brown. Το classic wine 028. Ένα μαύρο, γιατί πάντα ένα μαύρο χρειάζεται, το 031, το Black Diamond. Ένα 001 που είναι το λευκό. Θα χρειαστούμε ακριλική πούδρα clear. Θα σε προλαβαίνω. White cream art λευκό. Αυτά. Ξέχασα το top coat no wipe. Πού πάμε χωρίς top coat no wipe. Και ένα semi-lock art holder. Παιδιά, το art holder είναι το δεξί μας χέρι, εννοείται. Πάντα υπάρχει εδώ πέρα. Τελείωσε. Λοιπόν. Εντάξει, Χριστούγεννα, είναι λογικό είναι να θέλουμε όλα αυτά. Εννοείται. Είναι ένα απλό καθημερινό μανικιούρ. Οκ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το tutorial μας. Λοιπόν, ξεκινάμε βάζοντας το 802, όπως είπαμε πριν, είναι ένα μπεζουλί. Βάση. Μία βάση είναι, παιδιά. Όχι, τι άλλο είναι, Σοφία. Αυτό είναι 5-1, δηλαδή είναι βάση, χτίζεις μέχρι ένα εκατοστό, είναι χρώμα, είναι και top coat, δηλαδή βγάζεις τη λιπαρή, την κολώδη ουσία από πάνω και μένει και top coat, τα κάνει όλα και συμφέρει. Μπόμπα. Λοιπόν, έχω κάτι. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, μόνο σε αυτό. Λοιπόν, βγαίνει στο 801 και στο 802, μοιάζουν γενικά λίγο αυτά, είναι μπεζουλή χρώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια πολύ λεπτή στρώση, αυτό γενικά είναι λίγο παχύρευστο σαν προϊόν. Βάζουμε λεπτή στρώση και κλειδώνουμε πολύ καλά. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ, παιδιά. Νόμος. Και το κλείδωμα σημαίνει ότι το βάζεις λίγο στην γωνίτσα. Πώς εδώ, κλειδώνεις. Μπράβο. Τις άκρες. Για να μην φαίνεται άσπρο γύρω-γύρω. Τα έχω μάθει όλα. Και να μην φουσκώνει και να μην χαλάει εύκολα το μανικιούρ σας. Να είναι κλειδωμένο και στις άκρες. Δανάη μου, βάλε το χέρι σου μέσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λίγο Christmas. Έτσι. Τώρα πήραμε το 181. Τέλειο. Αυτό είναι. Όχι, αντικειμενικά είναι τέλειο. Θέλω ένα τέτοιο σε φόρεμα. Δεν το θες και σε κραγιόν. Έχω σε κραγιόν. Έχει. Περίπου. Αυτό που φόρεσα κιόλας στο βίντεο της Έμιλακ με τη βάση. Ναι, σωστά. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, φοράς τέτοιο κραγιόν, τέτοια νύχια και τέτοιο φόρεμα. Και τέτοια παπούτσια. Και τέτοια τσάντα. Jesus! Βλέπαμε κάποτε. Τι βλέπαμε? Masterchef. Masterchef Junior. Και ήταν ένα κοριτσάκι που κάτι είπε, αλλά το είπε με τέτοιο τρόπο. Όχι, λέει, πώς θα κάνεις γρήγορα. Ναι, κάνει γρήγορα. Αλλά το είπε τον γρήγορα πολύ γρήγορα. Και από τότε μας έχει κολλήσει και το λέμε όλη την ώρα. Ζάκι είναι στιγμές. Ναι. Το έκανε πριν και στον Πάτρικ και έκανε ζούμις. Τρελάθηκε. Πω, παιδιά, είναι μπόμπα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Black Velour, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μου. Πόση ώρα μπαίνει στη λάμπα? Αυτό μπαίνει ένα λεπτό, αλλά μπορείς να δεις και κάτω στο κουτί πληροφοριών που γράφω ανάλογα με τον τύπο της λάμπας πόση ώρα μπαίνει το κάθε βερνίκι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ρωτάω εσένα. Ωραία, ένα λεπτό σε 24-48 βάτ. Εγώ 48 αυτή τη στιγμή έχω. Λοιπόν, παιδιά, βάζουμε και δεύτερη στρώση από αυτό το υπέρτατο μανό. Μπόμπα. Παπά, έχω πάθει έρωτα. Γιατί τόσο καιρό δεν κάναμε γλυτερωτά μανό και κάναμε μόνο σκόνη. Δεν ξέρω. Είναι η δεύτερη στρώση ειδικά. Δεν μπορώ.
βασικά και να μην θέλετε να κάνετε σχέδιο, είναι τέρμα χριστουγεννιάτικο να το κάνετε σκέτο. Χωρίς πολλά-πολλά. Ναι, ναι. Άμα είστε πιο minimal. Θα το έκανα όλο το χρόνο. Λοιπόν, περνάμε τώρα το quote. Μάλιστα. No wipe. No wipe. Δεν μπορώ. Κι εγώ δεν μπορώ. Νιώθω σαν την Jessica Rabbit. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια νύχια, αλλά αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, παιδιά, παίρνουμε το White Cream Art και το βάζουμε στο Art Holder και βάζουμε άλλο τόσο από το 001 λευκό, έτσι ώστε να τα ανακατέψουμε για να μην βγει πολύ πηχτό, να βγει λίγο πιο νερό. Κολπάκια. Κολπάκια. Και τώρα θα κάνουμε το χιονάκι. Ναι, το χιονάκι. Φτεύετε με αργές κινήσεις για να μην σας κάνει φουσκαλίτσες. Λοιπόν, δώσε μου το χεράκι σου. Πού θέλεις να κάνω το σχέδιο? Σε αυτό το δάχτυλο, παρακαλώ. Okay. Και βάφουμε ουσιαστικά το ελεύθερο άκρο με το λευκό. Δεν μας πειράζει να είναι ευθεία, θέλουμε απλά να το βάψουμε. Και ας είναι και λίγο ζιγζάκ εδώ πάνω, για να φανεί ότι είναι και καλό χιονάκι. Let it snow, let it snow, let it snow. Τι σκόνη είναι αυτή? Ακριλική, διαφανή σκόνη. Σε αυτήν μπορείτε να βάλετε και mermaid και να την ανακατέψετε για να γίνει λίγο πιο γλυτερωτό. Ή και mirror, μια πολύ μικρή ποσότητα. Εγώ τώρα παίρνω ένα από αυτά εδώ, που είναι τα tips για δείγματα νυχιών, έτσι ώστε να το κάνω σαν καφασάκι για να το ρίξω από πάνω. Πριν πολυμεριστεί όλο αυτό. Εννοείται, έτσι. Αυτό γιατί το κάνεις? Για να έχει το εφέ του χιονιού. Και να είναι λίγο θρητή. Βάζουμε αρκετή ποσότητα και στα πλαϊνά εδώ. Έχει πλάκα. Ωραία. Και αυτό το κάνουμε, το τεινάζουμε καλά. Και το βάζουμε μέσα στη λάμπα. Εννοείται για ένα λεπτό. Λοιπόν, πάνω στο art holder θα βάλω λίγο από το 075. Τι ωραίο χρώμα. Είναι πολύ ωραίο. Μεταξύ καφέ μόβε. Ναι. Είναι ωραίο. Α, και βάζεις και καφέ. Βάλω λίγο καφέ. Βέβαια το καφέ αυτό θα το κάνω λίγο πιο σκούρο και βάζοντας λίγο μαύρο μέσα. Γιατί ακόμα θέλω... πιο σκούρο. Ναι, λίγο πιο μαύρο. Γιατί θέλω να είναι η εσοχή του αυτιού του τάρανδου.3D. Yes. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο από το Classic Wine το 028 για να κάνουμε τη μητούλα του. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με τον γλυτερωτό, αλλά εγώ διάλεξα ένα κόκκινο να το κάνω τη μύτη του. Παίρνουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το πινέλο της Semlac που είναι για τις σκόνες. Μας έχει βολέψει πάρα πολύ γενικά. Όταν το είχε πρώτα πάρει, είχα έρθει και ήταν με το που μπαίνω, μου λέει, κοίτα γιατί την πήρα, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το πινέλο. Ρίζεις, είναι πάρα πολύ μαλακό και είναι και για make-up, ωραία, για contouring. Επειδή θέλω ήδη και το καφέ το πιο ανοιχτό να το κάνω, ακόμα λίγο πιο ανοιχτό, θα βάλω λίγο από το άσπρο μέσα εδώ. Μην φοβάστε γενικά να αναμειγνύεται, απλά θα το κάνω ένα τόνο λίγο πιο ανοιχτό. Αυτά δηλαδή δεν στεγνώνουν όσο τα αφήνεις εδώ. Όχι, εντάξει, αλλά αν τα αφήσεις αρκετές ώρες θα στεγνώσουν κάποια στιγμή. Επίσης μπορεί να ψιλοπολυμερίζονται αν έχετε και LED φωτάκι από πάνω. Όχι λάμπας, LED κανονικό. Αλήθεια! Ναι, μπορεί να πολυμεριστούν λίγο. Καλά, και βλέπω και στον ήλιο. Καλά, στον ήλιο ναι, εννοείται. Παίρνουμε αυτό που είναι για το dot της Semilac και βάζουμε μια αρκετή ποσότητα από το καφέ. Κάνουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο οβάλ αυγουλάκι. Προσπαθώ να σας το κάνω όσο πιο απλό γίνεται, χωρίς πάρα πολλά πινέλα, για να δείτε ότι βγαίνει και έτσι. Και ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το νύχι μας, μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο ταρανδάκι. Εγώ τώρα επιλέγω να κάνω ένα μεσαίο, για να μας πιάσει και όλο το νύχι. Ναι, γιατί έχεις να κάνεις και τα κέρατα. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε το πινέλο 003, το βουτάμε μέσα σε αυτό το καφέ, για να κάνουμε τα φτάκια του. Βάλεις μέσα στη λάμπα. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ξανά το καφέ, ναι, και θα κάνουμε τα χεράκια του. Αυτά είναι το πιο ωραία, τα χεράκια του. Είναι πολύ γλυκούλικα. Λοιπόν, θα είναι έτσι εδώ δύο στρογγυλούλικα γραμματάκια. Ωραία, και να σου πω. Ναι. Και πες ότι θέλω να κάνω εγώ αυτό το σχέδιο ακριβώς όλα αυτά τα χρώματα και θα πάω να ψωνίσω ακριβώς όλα αυτά.
Τι μου δίνεις? Μου δίνεις και μια έκπτωση μωρή, τσιγκούνα. Παιδιά, ναι, υπάρχει 10% όποιος πάρει πράγματα από το e-shop της Semilac πατώντας Black Velour 10. Σας το έχω δείξει σε προηγούμενο vlog μας, μπορείτε να δείτε τη διαδικασία εκεί πέρα, έτσι ώστε να πάτε να πάρετε 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα που δεν είναι όμως έκπτωση. Εδώ θα πάρουμε το κόκκινό μας, έτσι ώστε να κάνουμε μια μικρή κουκιδίτσα που θα είναι η μητούλα του. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, να 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 να, δεν ξέρω τα λόγια λέγον. Και τώρα θα κάνουμε τα ματάκια του, παίρνουμε λευκό, πάλι με τη μικρή μεριά του dot. Πάντα σε αυτή τη φάση φοβάμαι μη βγει λίγο... Αληθερό. Ναι. Το βάζουμε λίγο μέσα στη λάμπα για να πολυμερίσει, έτσι ώστε να βάλουμε πάνω τις μαύρες βουλίτσες. Παίρνουμε και το μαύρο και το βάζουμε στη μέση του λευκού. Προσέξτε, μη σας βγει αλήθερο. Για βάλτε μου και αυτό μέσα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το σκούρο μας στο καφέ με το 003 και κάνουμε την εσοχή των αυτιών μέσα. Παίρνω πάλι το 003, το βουτάω μέσα στο λευκό μου το χρώμα, το σκουπίζω και το στραγγίζω αρκετά καλά έτσι ώστε να κάνω τα κέρατα του τάραντο. Βάλτο μου μέσα και αυτό. Λοιπόν, πάνω στο art holder εγώ θα βάλω 2 σταγόνες από top coat no wipe έτσι ώστε να κλειδώσω και τον τάρανδο με το πινελάκι. Γιατί δεν μπορείς να τα περάσεις όλα πάλι μια στρώση? Γιατί έχουμε κάνει το εφέ του χιονιού, οπότε σωστά. Θα χαλάσει όλο το εφέ. Λοιπόν, και βάζουμε top coat στον τάρανδο. Οπότε τελείωσε και το βάζουμε μέσα στη λάμπα. Επίσης πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για τα Χριστούγεννα. Ναι, θέλω κάτι πολύ μπόμπα. Ναι, μπομπανέιρος. Ωραία, λοιπόν, και αφού τελειώσουμε το μανιγιούρ μας, θα βάλουμε λαδάκι για ενυδάτωση, παιδιά. Μάλιστα. Έχω ροδάκινο, έχω λεμόνι, έχω καρύδα και έχω και ανανά. Ωραία, περίμενα να το μερίσω. Ο ανανάς είναι το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει που έχει και ροζουλάκι. Αυτό είναι η καρύδα. Ναι. Αυτό είναι το λεμόνι. Λεμόνι. Και αυτό είναι το ροδάκινο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το... ανανάς. Ωραία, θα βάλουμε ανανά. Τέλεια. Και κάνουμε απαλό μασάζ. Ωραία φωτογραφία. Οπότε πάμε να κάνουμε τα τελικά πλάνα, να το δείτε λίγο από κοντά και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο nail μας. Λοιπόν, οπότε αυτό το βίντεο μας θα σας δείξω τώρα αναλυτικά πώς μπορείτε να βάλετε τον κωδικό Black Velour 10 στο site της Semilac έτσι ώστε να κερδίσετε το 10% της έκπτωσης. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε μπει στο site της Semilac, το οποίο είναι το semilac.gr, και πάμε να βρούμε το χρώμα που θέλουμε από το manicure εδώ πέρα. Εγώ θα διαλέξω το 181 που σας έδειξα και στο βίντεο, που είναι το Spicy Salsa. Το βάζω στο καλάθι μου. Και τώρα πηγαίνω στο κάτω μέρος, εκεί που λέει εφαρμόστε τον κωδικό έκπτωσης, πατάω Black Velour 10 και πατάω το κλικ για να το περάσει. Έχει τοποθετηθεί η έκπτωσή μου, οπότε μπορώ να ολοκληρώσω την παραγγελία μου και να έχω την έκπτωση. Αυτό είναι το βίντεό μας, αυτό είναι το πρώτο nail μας. Ακολουθήστε εδώ και το κορίτσι παντού σε όλα τα social media, τα οποία θα αναγράφονται κάτω. Όχι, δεν την ξέρετε τέλος πάντων. Οπότε κάντε μας subscribe, like αν θέλετε σε αυτό το βίντεο, share, thumbs up, ναι, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και θα τα πούμε στο επόμενο βασικά vlog μας και nail μας. Καλή χρονιά! Yeah! Oh my god guys, buy a boo, just give me a tutorial with our collection, I'm dying! Το ξέρει όλο! Πάμε! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι η Δανάη. Είμαι η μικρή Ολλανδέζα. Ξέχασα
μέσα. Μπομπο! Σεξι! 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 Σεξι!